Αυτό δεν είναι ακρίβεια, αυτό είναι σχροκέρδεια. Νέα φωτιά σε βασικά αγαθά, όπως το ψωμί απειλεί να βάλει ξανά το κόστος της ενέργειας που παίρνει την ανηφόρα τον Νοέμβριο και προκαλεί νέο πονοκέφαλο στις επιχειρήσεις. Οι αρτοποιοί λένε πως θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν τις αυξήσεις και ζητούν επιδοτήσεις. Ανεβαίνουν όλα καθημερινώς, ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Φτάνει να βγει ο μήνας. Τα γαλακτοκομικά, τα πάντα έχουν φτάσει σε τιμές απλησίαστες. Να μην πούμε τώρα για τα ενίκια που σπουδάζουν τα παιδιά μας και δεν μας στάνει όχι σύνταξη και μισθός να τα βοηθήσουμε. Μία πλήρης εξαθλίωση κοινωνική και οικονομική ζούμε, τίποτε άλλο. Δύσκολα, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις και το ρεύμα. Θα σε πιάσει καμιά καρδιά με εκείνο το ρεύμα. Τα παλιά πηγαίναμε με καρότσι, μετά πήραμε το καλάθι και τώρα τα παίρνω στο χέρι όλοι. Ήδη τα πρώτα ταμπελάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι καταναλωτές υποστηρίζουν πως αυτά έχουν γίνει πλέον μπουτίκ λόγω των υψηλών τιμών ακόμα και σε βασικά προϊόντα. Πάρα πολύ δύσκολα και έρχεται χειμώνας, πες και κακό που πάθανε. Πώς τα βγάζετε πέρα? Όχι, δεν τα βγάζουμε πέρα. Φτάνει η σύνταξη? Η σύνταξη μέχρι 20 μέρες, από εκεί και ύστερα ψαγνόμαστε. Παίρνω μια καλή σύνταξη, αλλά έρχομαι στο τέλος. Μέρες με τις μέρες η ακρίβεια ανεβαίνουν τιμές στα προϊόντα. Ο κόσμος αρχίζει και διαμαρτύρεται και κυρίως και σε εμάς στην εκκλησία έρχονται. Βέβαια η Μητρόπολη όσο μπορεί βοηθάει τον κόσμο. Και ο κόσμος, ναι μεν είπαν θα ανέβουν οι μισθοί, αλλά συγχρόνως μου λένε θα ανέβουν τα προϊόντα. Μα δεν βγαίνει και δεν καλλιεργεί ο κόσμος. Είναι ακριβά τα πετρέλα, ακριβά έτσι αλλιώτικα και αποφεύγει. Λίγα τα προϊόντα, ακριβές οι τιμές. Εν τω μεταξύ με την ακρίβεια να καλπάζει η κυβέρνηση ποντάρει στο μέτρο της μειωμένης τιμής του 5% σε 233 προϊόντα ώστε να δοθεί μία ανάσα στα νοικοκυριά. Γίνεται σούπερ μάρκετ, παίρνετε τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα και έχουν μειωθεί πολύ οι αγορές μας, πάρα πολύ. Προσπαθούμε να πάρουμε τα απαραίτητα και κάποιες φορές δεν παίρνουμε και αυτά που πρέπει. Τι πρέπει η κυβέρνηση να δώσει κάτι παραπάνω λεφτά σε όλους και όλοι να έχουν δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και για εμάς και για τους δημόσιους υπαλλήλους ένας σταθερός μισθός δεν βγαίνει πουθενά και όταν είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν και έχουν σε διαφορετικές πόλεις. Έχουμε τα διπλά έξοδα, οι τιμές στα ύψη και οι μισθοί στο μείον. Αυτό έχω να πω. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει τα 233 προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής, με μείωσεις που ξεκινούν από 5% και φτάνουν έως και 23%.